Ενθυμίστε αγαπητοί μου ότι είχαμε αναφερθεί εις την πτώση της Ρώμης Βαβυλώνας ή Βαβυλώνας Ρώμης και ότι η αιτία αυτής της πτώσεως είναι όπως σημειώνει ο Ιερός Σύγγραφος εις το 18ο κεφάλαιο στίχος 3, ότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής πέποκαν πάντα τα έθνη και οι βασιλείς της γης μετά αυτής επόρνευσαν και οι έμποροι της γης εκ της δυνάμεως τους τρίνους αυτής επλούτησαν. Ότι από το κρασί του θυμού της πορνείας της ήπιαν όλα τα έθνη και οι βασιλείς της γης μαζί της πόρνευσαν και οι έμποροι της γης πλούτησαν από τη δύναμη της σπατάλης της και της ασωτείας της. Όπως είδαμε, σας εξήγησα, ο στίχος αυτός αιτιολογεί την πτώση της Βαβυλώνος Ρώμης, δείχνει ακόμη και τις βαθιές επιδράσεις του κακού σε όλα αυτά τα έθνη επί των οποίων επιδρά η Βαβυλώνα Ρώμη. Οι βασιλείς της γης πορνεύουν μετά της Ρώμης. Τι σημαίνει αυτό? Με το να αποδέχονται τις φθοροποιές επιδράσεις της. Είναι μάλιστα η πνευματική πορνεία, που σημαίνει η συμμετοχή στην αρνητική θέση, στον αρνητικό ρόλο που παίζει αυτή η δύναμη. Οι έμποροι της γης πλουτίζουν, όπως λέγει, εκ της δυνάμεως του στρίνους αυτής. Ενθυμίστε την περασμένη φορά είχαμε ερμηνεύσει την λέξη στρίνος, που σημαίνει κάτι πάρα πολύ έτσι βαθύ από πλευράς, θα λέγαμε, επιθυμίες και σπατάλη. Σας είχα εξηγήσει από το λεξικό ότι η πρώτη έννοια είναι η αλαζονία του βίου, δηλαδή η πολυτέλεια, η αυθονία των υλικών αγαθών και η σπατάλη. Μια δεύτερη σημασία της λέξεως στρίνος σημαίνει ακολασία και τρυφή, και μια τρίτη σημασία η θερμή επιθυμία και ο πόθος, δηλαδή η λαγνία, εκείνο το οποίο δηλαδή πραγματικά σήμερα παρατηρεί κανείς σε όλους τους τομείς της ζωής μας, ιδιαίτερα στην εποχή μας, που βλέπετε πως οι άνθρωποι με όλα τα υλικά που χρησιμοποιούν και όλους τους τρόπους που χρησιμοποιούν να ειδονίζονται ποικίλο τρόπος, με το τσιγάρο, με τα ναρκωτικά, με τα πιωτά, με τον τρόπο που κάθονται ακόμη σε μία καρέκλα. Ακούσατε τι είπα? Με τον τρόπο ακόμη που κάθονται σε μία καρέκλα. Όλα τα θέλουν να είναι, να προκαλούν όλα μία ειδονή, μία άνεση, μία ευχαρίστηση, μία απόλαυση, μία τρυφή. Αυτό λέγεται στρίνος. Και ότι οι έμποροι, λέει, της γης επλούτησαν από τον στρίνον αυτής της Βαβυλώνας Ρώμης. Επλούτησαν, δηλαδή καλή επιχείρηση, όπως βλέπετε. Αν θα θέλαμε να σχολιάσουμε αυτή την επιχείρηση των εμπόρων από την ένταση του στρίνους της Βαβυλώνας Ρώμης, θα είχαμε να σημειώσουμε ότι αυτό σε κάθε εποχή γίνεται και, όπως σας εξήγησα, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Αυτό το ποικίλο κακό που υπάρχει στην εποχή μας είτε λέγεται ανηθικότης, είτε λέγεται διαστροφή. Πω πω στο θέμα της διαστροφής. Τι εμπορικές δουλειές κάνουν οι ειδικοί έμποροι επί των διαστροφών? Πλουτίζουν πραγματικά, συνδικάτα του κακού, γερά συνδικάτα που μπορούν να ανεβάζουν και να κατεβάζουν
Προέδρος των ΗΠΑ, για να πάρετε μία εικόνα. Φοβερά συνδικάτα του κακού και του εγκλήματος συνδικάτα. Έτσι πλουτίζουν, θα λέγαμε, με αυτό το ποικίλο κακό, με την ανηθικότητα, με την πορνεία, με τα πορνικά περιοδικά, με τα περιοδικά των ποικίλων διαστροφών, με το κάπνισμα, με τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά, τα χρήματα τα οποία, μου έλεγε κάποιος, τα χρήματα τα οποία ως κεφάλαια κρατούν οι έμποροι των ναρκωτικών είναι δεκαπλάσια του προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι δύναμη υπάρχει. Γι' αυτό καθοδείτε στη συνέχεια με την πτώση της πόλεως Ρώμης, Βαβυλώνος, οδύρονται οι έμποροι γιατί ζημιώνουν. Ακόμα η μόδα. Η μόδα σε όλους τους τομείς. Η πολυτέλεια, τα εικονογραφημένα, το τραγούδι. Το τραγούδι, εκατομμύρια πλάκες, δίσκοι κυκλοφορούν χιλιάδων τραγουδιών. Όλα αυτά είναι καταλυτικά πραγματικά της κοινωνίας και του ανθρώπου και δυστυχώς γίνονται αντικείμενων πλουτισμού των αετονίχηδων του εμπορίου. Υπάρχει ένα ποτόν που το λένε Coca-Cola και λέει όποιος πίνει ξαναπίνει. Γιατί άραγε ξαναπίνει? Θα λέγε κανείς αφελώς, γιατί απλούστατα είναι πολύ ωραίο. Ω, δεν είναι αυτό. Όποιος πίνει ξαναπίνει γιατί έχει μέσα ναρκωτικό. Και αυτό δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες τις ελληνικές. Υπάρχει μία μάρκα, ας μην την πω, τσιγάρων, που λέγει όποιος καπνίζει ξανακαπνίζει. Και έχω ακούσει ότι όσοι καπνίζουν αυτή τη μάρκα δεν μπορούν να την αφήσουν, διότι έχουν βάλει μέσα μία μικρή δόση ναρκωτικού. Και οι έμποροι του κακού πλουτίζουν. Το εμπόριο, αγαπητοί μου, είναι καλόν, αν το θέλετε, είναι και εξαγιασμένον. Όταν γίνεται έστω και με κίνητρο το κέρδος, αλλά εφόσον όμως γίνεται αληθινός φορέας των αγαθών της γης προς όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν έχετε προσέξει, όταν ο Θεός δημιούργησε τη γη μας, τον πλανήτη μας, σε όλα τα σημεία του πλανήτου μας δεν έβαλε τα ίδια προϊόντα. Σε αυτό το σημείο έβαλε τα αλφα προϊόντα, σε άλλο σημείο της γης έβαλε βήτα προϊόντα. Εκείνα που είναι μεσογειακά προϊόντα δεν είναι τροπικά, και εκείνα που είναι τροπικά δεν είναι μεσογειακά. Γιατί ο Θεός συνεκέρασε, θα λέγαμε, τα προϊόντα της γης κατά τρόπον έτσι ώστε να υπάρχει ανάγκη μεταφοράς των υλικών αγαθών από τον ένα τόπο στον άλλον, την οποία μεταφορά βεβαίως θα κάνουν οι έμποροι, έστω, ξαναλέμε, και με κίνητρο το κέρδος, επιτέλους άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Μάλιστα παλαιότερους χρόνους οι έμποροι κινδύνευαν πολύ στη μεταφορά των εμπορευμάτων των. Όχι λίγες φορές έχαναν το εμπόρευμά των από τους ληστάς ή ακόμη από μια κακοκαιρία, από ένα καταποντισμό πλοίου και το καθεξής. Θα πληρωθεί ο άνθρωπος που κάνει τη δουλειά αυτή. Αλλά τι γίνεται όμως? Ο Θεός έτσι τα εμμοίρασε τα πράγματα, τα τοποθέτησε για να υπάρχει κοινωνία αγάπης. Να έρθουν τα αγαθά της Αφρικής, ξέρω εγώ, οι μπανάνες, οι καρύδες, οι χουρμάδες, τι είναι, και να πούμε κοίταξε, αυτά ήρθαν από την Αφρική, να στείλουμε εμείς το κρασί μας, τη σταφίδα μας, τα σίκα μας, να πούν κοίταξε ήρθαν από εκεί, και με τα εμπορεύματα, τα αγαθά της γης, να γίνεται ταυτοχρόνως και η κοινωνία των ανθρώπων. Είναι σπουδαίο αυτό, είναι σπουδαίο, αγαπητοί. Εάν όμως βεβαίως καλώς τοποθετηθεί το εμπόριο, έτσι το εμπόριο
επί αγαθών πραγμάτων, ξαναλέγω άλλη μια φορά, είναι εξαγιασμένων. Οι έμποροι οπωσδήποτε είναι σπουδαίοι παράγοντες, αλλά μόνον με αυτές τις προϋποθέσεις. Όταν μπει όμως το άπλιστον κέρδος, το αχόρταστον κέρδος, τότε και φθάνουν να εμπορεύονται όχι πλέον τα αγαθά της γης, όχι τα αγαθά της γης, αλλά να εμπορεύονται τα όσια και τα ιερά, να εμπορεύονται αυτήν την ανθρωπίνη υγεία με νοθείες φαρμάκων ή δίθεν φάρμακα αποτελεσματικά και να μην κάνουν τίποτε, να εμπορεύονται και αυτήν την ανθρωπίνη υγεία, να εμπορεύονται ακόμα και αυτήν την ανθρωπίνη ελευθερία, να εμπορεύονται αυτή την ανθρωπίνη ψυχή και την ανθρωπίνη σωτηρία, τότε νομίζω καταλαβαίνουμε όλα αυτά κατατάσσονται στον χαρακτηρισμό του προκειμένου αγιογραφικού χωρίου που σας διάβασα, ότι αυτοί οι έμποροι πλουτίζουν από τον στρίδον της πόλεως της διαφθαρμένης αυτής. Το παράνομο εμπόριο και τα παράνομα κέρδη βεβαίως σήμερα θεωρούνται εξυπνάδα, μεγάλη εξυπνάδα. Όμως αγαπητοί μου, από τον νόμο του Θεού ένα τέτοιο εμπόριο ύποπτο, βρώμικο, είναι ανευλόγητο και καταδικαστέο. Ενθυμίστε από την σχετική ευαγγελική περικοπή ότι ο Κύριος επέτρεψε τους δαίμονες που τον παρεκάλουν στο πρόσωπο του Γεργεσινού να περάσουν και να μπουν μέσα εις τους χείρους. Και τότε 2000 χείροι, το επέτρεψε ο Κύριος, εδαιμονίστησαν και οδηγήθησαν οι χείροι εις των κρυμνών της λίμνης και επνίγησαν. Είναι γνωστό, αυτό εν παρόδο σας το λέγω, ότι βεβαίως τα ζώα το νερό το προσέχουν, όπως και τη φωτιά. Εάν ένα ζώο δεν αγαπά το νερό, δεν πλησιάζει στο νερό. Πολύ παραπάνω μάλιστα ο χείρος δεν αγαπάει καθόλου το νερό. Πώς λοιπόν τώρα 2000 χείροι έσπευσαν να παναπνιγούν? Ο άνθρωπος αυτοκτονεί, το ζώο δεν αυτοκτονεί. Τι είχαν υποθέσεις, προβλήματα και απεγοητεύτησαν οι χείροι και πήγαν να αυτοκτονήσουν και δύο ομαδικώς? Αυτό είναι εξαντικειμένου απόδειξης ότι υπάρχουν δαίμονες. Εξαντικειμένου απόδειξης. Όμως ο Κύριος ετιμώρησε αυτούς. Ίσως κάποιοι θα λέγαν, το είπαν, εζήμιουσε την ξένη περιουσία. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος πάντων και δεν μπορεί να λέει κανείς και να ομιλεί περί περιουσίας του, γιατί ο Κύριος των πάντων είναι ο Ιησούς Χριστός. Ποια είναι η περιουσία σου, άνθρωπε? Ποια είναι η περιουσία σου? Αλλά σε τιμωρεί πραγματικά ο Χριστός και σε τιμωρεί πραγματικά γιατί κάνεις παράνομα έργα. Τιμώρησε λοιπόν τους Γεργεσινούς επειδή ακριβώς μετήρχοντο παράνομων έργων. Ο νόμος απηγόρευε και τη βρώση του χοιρινού κρέατος και την εκτροφή των χοίρων. Αυτή είναι η τύχη των παρανόμων έργων. Είναι υπόδειγμα η περίπτωση των χοίρων που επνίγησαν στη λίμνη. Είναι υπόδειγμα γεωγραφικό, αγαπητοί. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, αν ποτέ στη ζωή σας σας πουν πλάι στο επάγγελμα που έχετε να μετέλθετε και κάτι, μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες την ημέρα, που να είναι παράνομο αυτό, θέλει πει να βρίσκεστε μέσα σε μια χαρτοπαικτική λέσχη για να βοηθήσετε κάτι, ή δεν ξέρω σε τι άλλες δουλειές τέτοιες, να διακινείτε ομιγέννητο ναρκωτικά ή δεν ξέρω τι άλλο. Προσέξτε, είναι ανευλόγητο κέρδος. Προσέξτε, είναι ανευλόγητο κέρδος. Ο Θεός να φυλάξει. Παρομοιάζεται ο άνθρωπος με τους εμπόρους αυτής της περικοπής που τώρα διαβάζουμε.
και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν: «Έξελθε εξ αυτής ο λαός μου, ή να μη συγκοινωνήσετε τες αμαρτίες αυτής, και ή να εκ των πληγών αυτής μη λάβετε, ότι εκολύθησαν αυτής εαμαρτίε άχρη του ουρανού, και εμνημόνευσεν ο Θεός τα αδικήματα αυτής». Στίχοι 4 έως 5. Άκουσα άλλη φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Βγείτε από την πόλη αυτή, εσύ ο λαός μου, για να μην συγκοινωνήσετε με τις αμαρτίες αυτής της πόλεως, ώστε να μην φτάσετε και να τιμωρηθείτε όταν θα τιμωρηθεί η πόλη, γιατί οι αμαρτίες της έφτασαν μέχρι τον ουρανό». Και θυμήθηκε ο Θεός τα αμαρτήματα της πόλεως, δηλαδή τα είδε και έρχεται να τα τιμωρήσει. Μετά, όπως βλέπετε από την πρώτη αγγελική φωνή, ακούγεται δευτέρα φωνή από τον ουρανό με το σύνθημα: «Όπως ο λαός», είπα σύνθημα να το θυμόσαστε, «όπως ο λαός του Θεού που τυχόν κατοικεί στην πόλη αυτή», και βεβαίως μέσα σε όλες τις πόλεις κατοικούν άνθρωποι του Θεού, «να εξέλθει από την πόλη, να φύγει, ώστε να μην μετέχει τόσο στις αμαρτίες της πόλεως όσο και στην τιμωρία της». Έχουμε εδώ μια σπουδαία, αγαπητή μαγειογραφική θέση, η οποία είναι παράλληλος με ό,τι προαναγγέλει τόσο ο προφήτης Ισαΐας όσο και ο προφήτης Ιερεμίας. Θα το δούμε παρακάτω. Ο Θεός εδώ παραγγέλει μίαν έξοδον, την έξοδο του λαού του, η οποία ιστορικά άλλοτε είναι τροπική και άλλοτε είναι τοπική. Και τροπική εννοεί το να είναι ο λαός στην ίδια πόλη, ο λαός του Θεού, στην ίδια αμαρτωλή πόλη, στη Βαβυλώνα, αλλά να μην μετέχει ο λαός του Θεού στα έργα τα αμαρτωλά της Βαβυλώνης, στα έργα τα αμαρτωλά των ασεβών. Είναι εκείνο το οποίο παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος, και είναι πραγματικά θαυμάσιο όταν λέγει: «Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης». Τις γαρμετοχή δικαιοσύνη και ανομία, τις δε κοινωνία φωτή προς σκότος, τις δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ, ή τις μερείς πιστό με τα απίστου, Β' Κορινθίους 6 κεφάλαιο 14-15 στίχους. Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό το ότι πρέπει να κάνει ένας πιστός που να εξέλθει τροπικά, δηλαδή ως προς τον τρόπο, ως προς τη συμπεριφορά, ως προς την σχέση με τους άλλους. Είναι πολύ σπουδαία θέση αυτή, θα την αναλύσω. Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Ετεροζυγούντες. Τι θα πει αυτό? Άλλο ζυγός είναι του απίστου, άλλο ζυγός είναι ο δικός σου. Ο δικός σου ζυγός είναι του Ευαγγελίου. Είπε ο Κύριος ότι ο δικός μου ζυγός είναι Χριστός, το χρήμα ήταν χρήσιμος, ωφέλιμος. Ο ζυγός των απίστων είναι ζυγός του διαβόλου. Ζυγός δε λέγεται αυτό το ξύλο που μπαίνει μεταξύ δύο ζώων, δύο βοδιών επί παραδείγματι, προκειμένου να οργώσουν. Λέγεται ζυγός. Λοιπόν, μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης, μη δηλαδή μπαίνετε να οργώσετε με το να είσαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Ο νόμος ο παλιός, αγαπητοί μου, ο νόμος ο παλιός της Παλαιάς Διαθήκης δηλαδή, έλεγε ότι δεν θα βάλεις δύο διαφορετικά ζώα στο άρωτρό σου για να οργώσεις.
Δεν θα βάλεις επί παραδείγματι βόδι με όνον. Το ένα έχει πολύ δύναμη, το άλλο δεν έχει δύναμη. Και φυσικά θα στραβώνει ο ζυγός το ένα ζώο, μετά πια θα τραβάει το άλλο. Αλλά το κλειδί της ερμηνείας, πέρα από την πρακτική ωφέλεια του πράγματος, μας το δίδει ο Απόστολος Παύλος. Και λέγει σε μια άλλη περίπτωση, ας μην αναφέρομαι πιο πολύ γιατί θα σας απασχολήσω, μη το Θεό μέλει περί των βόων. Ο Θεός ενδιαφέρεται για τα βόδια? Πάντως λέει, για μας δεν γράφτηκε αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια εικόνα από το ζωικό βασίλειο που πρέπει να σε βοηθήσει εσένα στο να σκεφτείς τούτο, ότι δεν πρέπει να είσαι αυτό τώρα που λέει στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος. Τι δηλαδή? Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Δεν μπορείς να πεις κάτω από τον ίδιο ζυγό εσύ ο πιστός με έναν άπιστον άνθρωπο. Δεν μπορείτε. Και το χειρότερο είναι ότι εσύ τελικά θα προδώσεις την πίστη σου και όχι αυτός θα ωφεληθεί. Τις γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία. Τι μετοχή, τι τέριασμα μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στην ανομία? Δικαιοσύνη δεν θα πει αετή, αγιότητα. Ανάμεσα στην ανομία, που η ανομία είναι η αμαρτία όπως λέει ο Ευαγγελιστής, με την αρετή, την αγιότητα, υπάρχει καμία σχέση? Τις δε κοινωνία φωτή προσκότος. Τι μετοχή, τι κοινωνία, τι τέριασμα μπορεί να υπάρχει μεταξύ του φωτός και του σκοταδιού? Τις δε συμφώνησης Χριστό προσβελία. Πώς είναι δυνατόν να συμφωνήσει ο Χριστός με τον διάβολο? Συμφωνούν. Ή τις μερίς πιστό μετά απίστου. Και τι μερίδα μπορεί να υπάρχει, τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ του πιστού και του απίστου? Καμία. Αυτό λοιπόν, αν το καταλάβουν αγαπητοί μου οι χριστιανοί μας, τότε εξέρχονται ανά πάσα στιγμή τρόπικος από την πόλη την αμαρτωλή στην οποία κατοικούν. Αν το θέλετε, από τον καιρό που ο χριστιανισμός κηρύχθηκε στον κόσμο, αυτή την τροπική έξοδο ζητάει πάντοτε το Ευαγγέλιο από τους πιστούς. Αν θα μου πείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό, θα σας διαβάσω μια περικοπή λίγο σύντομα από την περίφημη εκείνη επιστολή προς Διόγνητον, που είναι προϊόν του δευτέρου αιώνα μετά Χριστόν. Εκεί δίδει την απάντηση πώς θα είναι αυτή η τροπική έξοδος των πιστών. Χριστιανοί γάρ, ούτε γη, ούτε φωνή, ούτε έθεση διακεκριμένη των λοιπόν εις συνανθρώπων. Οι χριστιανοί λέγει, ούτε ως προς την πατρίδα, ούτε ως προς την γλώσσα, τη φωνή, γλώσσα, ελληνική, αγγλική, ιταλική, τι είναι, ούτε εις τα ήθη ξεχωρίζουν στα έθιμα με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή οι συνήθειες μέσα σε μία πόλη, όπως επί παραδείγματι αλλάξαμε την ώρα. Αλλάξαμε την ώρα σήμερα. Τι σημαίνει αλλάξαμε την ώρα? Ακολουθούν αυτή την αλλαγή της ώρας φυσικά και οι πιστοί και οι άπιστοι. Και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν μέσα σε μία πόλη. Ότι πρέπει να οδηγώ αυτοκίνητο πηγαίνοντας δεξιά. Ότι πρέπει να περνάω σαν πεζός από τα καρφιά και ούτω καθεξής. Είτε λοιπόν λέγει είσαι πιστός είτε όχι, θα κάνεις το ίδιο. Δεν διακρίνονται λοιπόν οι χριστιανοί ως προς αυτά. Ούτε γαρ που πόλης ιδίας κατοικούσει, ούτε διαλέκτο τιμή παριλαγμένη χρόνται. Ούτε λέγει δικές τους πόλεις κατοικούν. Ουτοπία θα ήταν αυτό. Να πούμε, ελάτε αγαπητοί μου, ποιοι από εσάς είναι χριστιανοί, ελάτε να πάμε να χτίσουμε μια δική μας πόλη, να είμαστε μόνοι μας. Ιδεώδες, αλλά ουτοπία. Ακούσατε τι είπα? Ουτοπία. Ούτε λοιπόν κατοικούν ξεχωριστές πόλεις, ούτε διάλεκτον και γλώσσα ξεχωριστή χρησιμοποιούν. Πατρίδας οικούσιν ιδίας. Ακούστε τώρα εδώ να δείτε,
ότι ενώνε μέσα στις ίδιες πόλεις, πώς κινούνται. Ακούσατε το, είναι ένα κλασικό κομμάτι σε αυτήν την επιστολή προς Διόγνητον. Είναι υπέροχο. Βέβαια ένα τμήμα σας διαβάζω, γιατί είναι μεγαλύτερο και είναι θαυμάσιο. Πατρίδας οικούσιν ιδίας, άλλος πάρικη. Βεβαίως, ο καθένας κατοικεί τη δική του την πατρίδα. Αυτός είναι Λαρισαίος, εκείνος είναι Τυρδαδίτης. Αλλά ο καθένας, ενώ κατοικεί την πατρίδα του εκεί που γεννήθηκε, όμως σαν πάρικη. Ότι η αληθινή μας πατρίδα είναι στον ουρανό. Κατά το ούτε έχουμε ενώδεμένους απόλυν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Μετέχουσι πάντων ως πολίτε, δέστε πόσο χρήσιμο είναι αυτό, μετέχουν σε όλα σαν πολίτε, θα πάνε να ψηφίσουν, θα κινηθούν όπως οι πολίτε και οι νόμοι ορίζουν, και πανθυπωμένους ή ως ξένοι, και όλα τα υπομένουν σαν να μην είναι πολίτε εκείνης της πόλεως. Πάσα ξένη πατρίς εστίν αυτόν. Συγγνώμη, πάσα ξένη πατρίς εστίν αυτόν. Κάθε ξένος τόπος είναι πατρίδα τους, και πάσα πατρίς ξένη, και κάθε πατρίδα για αυτούς είναι ξένη. Ή εδώ ή εκεί, όπου ο Θεός με έχει φυτέψει. Για τον παρόντα δύο, θα φύγουμε από την παρούσα ζωή. Εν σαρκή τη θάνουση, αλλού κατά σάρκα ζώσιν. Βεβαίως είναι στις σαρκικά ζουν στον κόσμο. Δηλαδή, δηλαδή είναι με το σώμα τους στον κόσμο αυτόν. Αλλά δεν ζουν σαρκικά. Με το σώμα είναι, αλλά δεν ζουν σαρκικά. Επί γης διατρίβουση περνούν τον καιρό τους πάνω στη γη, αλλά εν ουρανό πολιτεύονται. Πολιτεύονται ουράνια. Εκεί είναι το πολιτευμά τους. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, το πολίτευμά σας είναι στον ουρανό. Μπορεί να ψηφίζουν εδώ στη γη, το αληθινό πολίτευμα είναι στον ουρανό. Πείθονται της ορισμένης νόμης και της ιδίης βίης νικώσει τους νόμους. Ύψος. Πείθονται στους νόμους της πολιτείας. Τι λέγει η νόμη της πολιτείας? Αυτό και αυτό και αυτό. Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο ζουν ξεπερνούν τους νόμους. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, δικαίο, ακούσατε το αυτό, νόμος ούτε. Για τον δίκαιον, για τον άγιον, δεν υπάρχει νόμος. Γιατί δεν υπάρχει νόμος? Γιατί είναι άγιος. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραβεί τίποτε, γιατί είναι άγιος. Βλέπετε λοιπόν, πείθονται στους νόμους της πολιτείας, αλλά και τους ξεπερνούν. Δηλαδή, είμαι στρατιώτης, αγαπητοί μου. Πρέπει να μου πούν ότι πρέπει να είμαι πειθαρχικός. Υπάρχει μία δουλειά που λέγεται αγκαρία. Δηλαδή, λένε οι στρατιώτες, έχουμε αγκαρία. Αγκαρία θα πει δουλειά με το ζόρι. Το λέει η λέξη. Δεν θα πει εργασία, θα πει αγκαρία. Και τι θα πει αγκαρία τώρα εδώ? Πού θα πάμε να κάνουμε? Να κάνουμε τι? Φερειπεί να σκουπίσουμε το προάβλιο, να πλύνουμε τα καζάνια. Γιατί αγκαρία? Γιατί αγκαρία? Ποιος θα φάει από τα καζάνια? Και ποιος θα περπατάει στο προάβλιο? Εμείς ίδιοι δεν θα είμαστε? Γιατί λοιπόν θα πρέπει να είναι αγκαρία και όχι εργασία? Με το να δω λοιπόν αυτό όχι ως αγκαρία αλλά ως εργασία, με τον τρόπο που κινούμε και με τον τρόπο που σκέπτομαι, ξεπερνώ την εντολή της πειθαρχίας ότι πρέπει να κάνω καθαριότητα. Το καταλαβαίνω εγώ από μόνος μου. Αυτό θα πει υπέρβαση των νόμων, ξεπέρασμα με τον ίδιο μου τον τρόπο, όπως σκέπτομαι και όπως αντιλαμβάνομαι και όπως ενεργώ. Απλώς διπίν όπερεστήν εν σώμα τη ψυχή, τούτη σύ εν κόσμο χριστιανή. Και με δύο λόγια λέει, απλά να το πούμε, όπως είναι η ψυχή στο σώμα, έτσι είναι η χριστιανή μέσα στον κόσμο.
Και μάλιστα λίγο πιο κάτω, αν θέλετε, λέγει το εξής: ο κόσμος έχει λόγον υπάρξεως επειδή έχουν λόγον υπάρξεως οι χριστιανοί, και ο κόσμος υπάρχει γιατί υπάρχουν οι χριστιανοί. Αν δεν υπήρχαν οι χριστιανοί, ο κόσμος δεν θα είχε λόγον υπάρξεως. Αυτό είναι και αγιογραφικό. Μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα, εάν ήσαν 10 αγαπητοί μου ευσεβείς άνθρωποι, θα είχε λόγους ο Θεός να διατηρήσει αυτή την πεντάπολη και να μην την καταστρέψει. Αλλά δεν ήσαν ούτε 10, που σημαίνει πράγματι οι πιστοί μέσα στον κόσμο είναι εκείνοι που δημιουργούν λόγους υπάρξεως αυτού του ιδίου του κόσμου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, εάν κάποτε το καταλάβαινε ο κόσμος, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Γι' αυτό ο πιστός ζει αυτό το δράμα του ότι ζει σε έναν κόσμο που δεν κατανοεί. Δεν κατανοεί, αλλά κατανοεί ο ίδιος. Αυτό αυξάνει φυσικά το δράμα του. Ο Άγιος άνθρωπος ζει το δράμα του κόσμου τούτου, το ζει. Εάν κανείς πραγματικά είναι Άγιος, το καταλαβαίνει αυτό. Ακόμα είναι γνωστό ότι ο δίκαιος Λότ ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα όταν είχαν χωρίσει τα ποιμνιά τους με το θείο του τον Αβραάμ, και εκείνος κατέβηκε στις έφορες την εποχή εκείνη, πεδιάδες της νεκράς θαλάσσης, έφορες πεδιάδες στο 2100 π.Χ. Αλλά ο Λότ αποκαλείται από την Αγία Γραφή καινή και Παλαιά Διαθήκη δίκαιος, διότι ζούσε στα Σόδομα, αλλά δεν ζούσε των σοδομητικών τρόπων ζωής. Μας αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή 2,7 τα εξής: και δίκαιον Λότ καταπονούμενον υπό τις των αθέσμων ενασελγία αναστροφής ερίσατο. Βλέμματι γάρ και ακοή ο δίκαιος εγκατοικών εν αυτής, ημέραν εξ ημέρας ψυχήν δικαίαν ανώμης έργησε βασάνιζεν. Είδε Κύριος ευσεβής εκ πειρασμού ρίεστε. Δηλαδή, τον δίκαιον Λότ που τον έβλεπε να καταπονείται από τι? Από τα άθεσμα της αναστροφής σε σχέση με ασέλγειες. Φοβερό πράγμα. Διαβάστε εκεί στην Γένεση, θα δείτε, αγαπητοί μου, πραγματικά πόσο υπέφερε ο Λότ. Πόσο υπέφερε που έβλεπε τα παραφύσινα αμαρτήματα να γίνονται εις την πόλη αυτή κατά τρόπον ανεδέστατον. Έφτασε. Τι να πει κανείς, τι να πει? Εζήτησαν οι άνθρωποι αυτοί, τους δύο φιλοξενωμένους του, να τους προσβάλλουν ηθικώς. Και λέει: μη το κάνετε αυτό, μη το κάνετε. Έχω, λέει, δύο κόρες παρθένους, πάρτε τις και χρησιμοποιήσατε τις όπως θέλετε. Όχι, λέει, θα μας δώσεις αυτούς τους επισκέπτες σου. Ο άνθρωπος αυτός τα βλέπει κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Και όπως λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, κατεπονείτο. Αλλά τον ερίσατο ο Κύριος, τον εγλίτωσε, επειδή κατεπονείτο. Βλέμματι, λέει, και ακοεί ο δίκαιος εγκατοικών εν αυτής, έβλεπε, άκουγε κάθε μέρα που κατοικούσαν ανάμεσά τους, ημέραν εξ ημέρας ψυχήν δικαία να νόμισε έργησε, εβασάνιζε τη δικαία του ψυχή βλέποντας τα παράνομα αυτά έργα. Γιατί γνωρίζει ο Κύριος να σώζει τους ευσεβείς. Είδατε, λοιπόν, ο Λότ. Ο Λότ ζούσε στα Σόδομα, θα επαναλάβω, αλλά δεν ζούσε σοδομητικά. Αυτό θα πει: εξέρχομαι τροπικά. Ήρθε η στιγμή ο Λότ να εξέλθει και τοπικά. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω.
τοπική έξοδος την οποία εντέλεται ο Θεός συναντάται σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Σας αναφέρω τον Ισαΐα 52,11, η Εζεκλή 20,34, Β' Κορινθίους 6,17. Ακούστε τι λέγει. Διό, και πρόκειται περί τοπικής, όχι τροπικής. Διό εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε, καγώ εισδέξομε ημάς. Δηλαδή, γι' αυτό βγείτε από ανάμεσά τους, τοπικά, και αφορίστητε. Αφορίζω θα πει από και ορίζω, δηλαδή ξεχωριστείτε, ξεχωριστείτε, δηλαδή με εμφανή τρόπο ξεχώρισμα, τοπικός, και τίποτε το ακάθαρτο να μην το εγγύσετε, και εγώ θα σας δεχθώ, λέγει ο Θεός. Όπως θα θυμίσετε από την ιστορία, την ιερή ιστορία, η έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο είχε έναν τοπικόν περιορισμό στην πατρίδα τους. Δηλαδή έφυγαν από την Αίγυπτο και πήγαν στη γη της Επαγγελίας. Εκεί στη γη της Επαγγελίας ο Θεός τους είπε να μην έχουν ουδεμίαν κοινωνία με τους γύρω αλλοφίλους. Μάλιστα πριν μπουν στην γη της Επαγγελίας, είναι γνωστή αυτή η ιστορία, όταν τους κάλεσαν οι Μωαβίτες ακριβώς για να τους αδυνατήσουν από πλευράς πνευματικής αντοχής, ακούσατε, να τους αδυνατήσουν από πλευράς πνευματικής αντοχής δια να τους καταβάλουν, αυτό που κάνουν και στην πατρίδα μας σήμερα, μας αδυνατίζουν πνευματικά ποικιλοτρόπως για να μας καταβάλουν και να μας εξαφανίσουν. Αυτό έκαναν οι Μωαβίτες και τους κάλεσαν σε μια γιορτή. Ελάτε, λέγει, τι αθωότερον από μια γιορτή. Ελάτε να δείτε τα ήθη και τα έθιμά μας. Ελάτε να δείτε τις γιορτές μας. Και θυσίασαν, λέει, στον Βελθεγόρ και έφαγαν αλυσγήματα, δηλαδή από τις θυσίες των ειδώλων, και επόρνευσαν με τις γυναίκες, με τις κοπέλες των Μωαβιτών. Το κάνανε επίτηδες και αυτό. Το κάνανε επίτηδες οι Μωαβίτες να τους μπλέξουν. Και τότε οργίστηκε ο Θεός και έπεσε σφαγή. Τρομερό, θα λέγει κανείς. Δεν υπήρχε άλλη θεραπεία. Λέει ο Ιπποκράτης, ό,τι δεν θεραπεύει τούτο και εκείνο, το θεραπεύει, λέει, ο σίδηρος. Και ό,τι δεν θεραπεύει ο σίδηρος, το θεραπεύει η φωτιά. Και ό,τι δεν θεραπεύει η φωτιά, δέον να θεωρηθεί ανίατον. Εδώ έπρεπε λοιπόν ο σίδηρος να θεραπεύσει, δηλαδή χειρουργική επέμβαση. Και έπεσε σφαγή και εσφάγισαν 23.000 άνδρες την ημέρα εκείνη. Γιατί έπρεπε να κοπεί αυτό το κακό, να φύγει. Και είπε ο Μωυσής στους Εβραίους να το θυμόσαστε. Μωαβίτης ουδέποτε θα γίνει προσήλυτος, διότι προσπάθησαν να σας ξεγελάσουν, να σας αδυνατήσουν και να σας νικήσουν. Μία μικρή παρένθεση. Η Ρουθ ήταν Μωαβίτισσα και είναι πρόγονος του Χριστού, και είναι ένα από τα τέσσερα γυναικεία ονόματα που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αυτά είναι παρόδοσα, τα λέγω παρενθετικώς, γιατί κατόπιν αυτό ήρθε με την έννοια των λαών πια, ότι εν Χριστώ όλοι δύναται να σωθούν και οι Μωαβίτες δύναται να σωθούν, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να κάνω παρέα με όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να με αδυνατήσουν πνευματικά και στο τέλος να χάσω το Θεό. Έτσι οι Εβραίοι αποτελούν ένα τυπικό παράδειγμα ενός λαού ο οποίος είναι τοπικά απομονωμένος. Αυτή είναι η τοπική, θα λέγαμε, αναχώρησης, η τοπική έξοδος. Αλλά έχουμε και άλλη περίπτωση που είναι και τοπική, που είναι και τροπική.
είναι η αναχώρηση πολλών χριστιανών, ιδίως τους τρεις πρώτους αιώνες που καταφεύγουν στα σερήμους, αλλά και μέσα στην ιστορία επαναλαμβάνεται αυτή η τοπική έξοδος και θα επαναληφθεί και στα έσχατα. Θα επαναληφθεί και στα έσχατα οπωσδήποτε, το λέει η Αποκάλυψη. Η γυναίκα που είδαμε στο 13 κεφάλαιο, την οποία καταδιώκει ο δράκον και είναι η γυναίκα εκκλησία, αυτή λέγει καταφεύγει εις την έρημον, με την τοπική σημασία της λέξεως έρημος, με την τοπική, δηλαδή με την έννοια του εδάφους, στην ερημιά. Όταν λέμε έρημος, όχι εννοούμε άμμο, όπως θα λέγαμε η έρημο Σαχάρα, αλλά εις τις ερημιές, εκεί που δεν κατοικούν άνθρωποι, ότι δηλαδή οι πιστοί εκεί θα καταφύγουν, στις ερημιές. Εκεί καταφθάνει ο δράκον για να την καταστήσει, τα ενθυμίστε, όταν τα λέγαμε ποταμοφόρητον, να την πνίξει. Πρέπει να την πνίξει, να φτάσουν εκεί οι ιδέες και οι ιδεολογίες για να την πνίξει την γυναίκα εκκλησία. Αλλά τελικά γλιτώνει η γυναίκα εκκλησία. Οι πιστοί που γνωρίζουν γιατί φεύγουν από τον κόσμο για να σωθούν, γλιτώνουν. Είναι αυτή, θα λέγαμε, η ηρωική έξοδος των χριστιανών. Βέβαια, η ηρωική έξοδος των μεσολογγητών υμνήθηκε. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να υμνήσει αυτή την ηρωική έξοδο των χριστιανών, αλλά την υμνεί αυτός ο ουρανός. Με ένα συνοπτικό τρόπο, όλα αυτά που σας είπα, τόσο ο Ανδρέας Καισαρίας όσο και ο Αρέθας, αυτή την έξοδο από τη Βαβυλώνα που εντέλεται ο Θεός στο λαό του, την εννοούν. Εννοούν αυτόν τον, τη Βαβυλώνα, σύμπαντα των φθαρτών κόσμων. Ό,τι δεν έχει σχέση με τη Βασιλεία του Θεού και ό,τι έχει σχέση με την αμαρτία. Και αν το θέλετε, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, είναι και η εκοσμικευμένη εκκλησία. Η εκοσμικευμένη εκκλησία. Η πιστή εκείνη, είτε σαν διοίκηση, είτε σαν μέλη της εκκλησίας, που ζουν ένα μεσοβέζικο χριστιανισμό. Αυτή η εκκλησία, λέγαμε την περασμένη φορά, ούτε σώζει, ούτε σώζεται. Αυτή η εκκλησία αποδοκιμάζεται από τον Θεό. Μια εκοσμικευμένη εκκλησία αναφυσβήτητα είναι ό,τι λέει, ό,τι είπαμε, είναι κόσμος. Και αφού είναι κόσμος, από αυτήν την εκκλησία, την εκοσμικευμένη, ο λαός του Θεού πρέπει να εξέλθει, πρέπει να φύγει. Και λέγει στη συνέχεια το ιερόν κείμενον, ή να μη συγκοινωνήσετε τις αμαρτίες αυτής και είναι εκ των πληγών αυτής μη λάβετε. Και όλα αυτά για να μη γίνεται κοινωνή των αμαρτιών της πόλεως και συνεπώς και τις τιμωρίες που θα λάβει. Έτσι, όπως είδατε, έχουμε μία σειρά εξόδων. Μία σειρά εξόδων. Αξίζει να τις μελετήσουμε αυτές τις εξόδους, αγαπητοί μου, όπως λέγαμε τώρα. Θα το δείτε στη συνέχεια, που κάθε φορά ο Θεός υποδεικνύει και τον τρόπο της αναχωρήσεως. Κάθε φορά, θα το πω άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να τυπωθεί στα αυτιά σας, γιατί θα σας χρειαστεί, θα μας χρειαστεί. Κάθε φορά ο Θεός υποδεικνύει τον τρόπο της αναχωρήσεως. Αυτή τη στιγμή αν μου πείτε ότι πρέπει να φύγω, με ποιο τρόπο, θα σας έλεγα αγνώ. Όταν θα έρθει η ώρα που πρέπει να φύγω, θα μου το δείξει αυτό ο Θεός. Θα το δείξει μόνο στην εκκλησία του αυτό. Ακούσατε. Οι τρόποι που θα σας πω χρονικά προηγούνται. Μένει μόνο ακόμη ένας, ο εσχατολογικός τρόπος αναχωρήσεως. Θα μιλήσουμε γι' αυτόν. Και η πρώτη έξοδος και ο τρόπος διασώσεως
ήταν η εποχή του Νόε, που ο Νόε σώθηκε με την Κιβωτό. Ο Νόε ήταν δίκαιος, ενώ η εποχή του ήταν σάρκες. Ουμή καταμείνει το πνεύμα μεν αυτής, δια του είναι αυτούς σάρκας, λέγει ο Θεός. Αποφασίζει ο Θεός την καταστροφή των ανθρώπων. Ο Θεός λοιπόν υποδεικνύει τρόπο σωτηρίας τώρα του Νόε και του λέγει: θα κατασκευάσεις μία κυβωτό, εκεί θα σωθείς. Έτσι βλέπουμε ότι λέγει στον Νόε μία έξοδο. Του λέγει και τον τρόπο της εξόδου. Θα φύγεις από τον λαό αυτόν, αυτοί θα καταστραφούν, θα μπεις μέσα σε μία κυβωτό. Στα Σόδομα και τα Γόμορα, σας είπα προηγουμένως, ο Λότ είναι δίκαιος, υποφέρει βλέποντας την αμαρτωλότητα των κατοίκων. Ο Θεός καταστρέφει τις πόλεις. Το Λότ πως τον σώζει? Με το να τον βγάλει έξω από την πόλη. Του λέγει: σώζον σώσε την σε αυτού ψυχήν. Ο Λότ τρέμει όταν του ανεκίνωσε. Πρέπει να είναι μετά τα μεσάνυχτα αυτή η ιστορία, γιατί εκείνο το βράδυ εδέχθηκε την επίθεση των κατοίκων της πόλεως, ζητούντες αυτοί να μαρτύσουν με τους δύο επισκέπτες του, και ήταν άγγελοι εις τύπων της Αγίας Τριάδος, και δει εις τύπων του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πού φτάνει ο άνθρωπος, πού φτάνει. Και αγαπητοί μου, ύστερα από την περιπέτεια αυτή, την νυχτερινή, λέγουν οι δύο επισκέπτες, που ακόμη δεν είναι γνωστοί στον Λότ: ετοιμάσου, ο Κύριος θα βρέξει πυρ και θείον εις την πόλη αυτήν. Δεν θα μείνει κανείς. Έχεις τίποτα συγγενείς? Έχεις τίποτα γνωστούς? Πες τους να φύγουν και αυτοί. Ναι, λέγει, έχω δύο γαμπρούς, οι κόρες μου είναι αρβωνιασμένες, να πάω να τους το πω. Ακούστε και αυτό το σημείο, μας είναι χρήσιμο. Και τότε, αγαπητοί μου, πηγαίνει και λέει στους γαμπρούς του, εκεί τη νύχτα, εκείνη τη νύχτα, όχι παραπάνω, λέγει, ο Θεός θα καταστρέψει την πόλη μας, πρέπει να φύγουμε. Και είπαν οι γαμπροί, ο πεθερός μας γελιάζει, λέει, η αστεία ήταν χαμένα. Ακούσατε? Έτσι πολλές φορές θα λέμε στον λαό μας ότι ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο, και οι άλλοι, οι άνθρωποι, γελούν και λέγουν, α, μην είναι δυνατόν, τάχασε αυτός ο γεροκήρυκας, δεν είναι καλά, τάχασε ο Λότ, ο πεθερός μας. Και το χαρακτηριστικό είναι που λέει ο Θεός, και όποιος άλλος γνωστός σου μπορεί να σωθεί. Πόπο ευκαιρία. Τελικά κανείς δεν ενδέχθηκε να φύγει από την πόλη, δηλαδή δεν εξήλθαν της πόλεως. Και επειδή ο Λότ έπαθε ένα νευρικό κλονισμό, τρέμαν ο Λότ, η γυναίκα του και οι δύο του κόρες, έτρεμαν, και έπαθαν εκείνο που παθαίνουμε όταν βλέπουμε μια επικειμένη καταστροφή και καθυλούμεθα, καρφωνόμαστε στη θέση μας και τα πόδια μας δεν κουνάν να φύγουν. Και τότε λέγει, οι δύο άγγελοι τους έπιασαν από τα χέρια, για να τους βγάλουν έξω από την πόλη. Αγαπητοί μου, η γυναίκα του Λότ χάθηκε στο δρόμο, πιασμένη από το χέρι του Θεού, επιτρέψατε μου, και κατά αισθητών τρόπων, και χάθηκε. Δηλαδή, μπορείς να χαθείς ακόμη και σε πιάσει από το Θεό από το χέρι? Ναι. Πότε μπορώ να σωθώ? Όταν θέλω και εγώ να σωθώ. Η γυναίκα του Λότ γύρισε πίσω να δει το σπίτι της τι απέγινε. Χάθηκε το νοικοκυριό της ή δεν χάθηκε? Τρίτη περίπτωση είναι η Νινεβή. Εδώ ακούστε παρακαλώ αυτό. Αυτό θα μας χρειαστεί ίσως. Ακούσατε το, θα μας χρειαστεί ίσως. Ξέρετε ότι ο Θεός στέλνει τον προφήτη Ιωνά να παραγγείλει ότι η πόλη θα καταστραφεί εάν δεν μετανοήσει. Και ο Ιωνάς τρεις μέρες γυρίζει την μεγάλη πόλη των Ασσυρίων να λέγει ότι ο Θεός θα καταστρέψει την πόλη. Σημειώσατε δε ότι ο Θεός δεν ήταν πιστευτός στην Νινεβή, δεν ήταν γνωστός, ήταν ειδωλολατρική πόλη. Κάποιος λοιπόν Ιουδαίος τώρα έρχεται να υπεί στην Νινεβή το και το. Και αν θέλετε,
Οι Ασσύριοι πολλές φορές ενοχλούσαν το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, το οποίο και τελικά υπεδούλωσαν και εχμαλώτευσαν. Και ήσαν μισητοί οι Ασσύριοι στην ψυχή των Εβραίων. Ο Ιωνάς και για αυτό το λόγο δεν ήθελε να πάει στη Νινεβή. Να πάει να σωθεί η Νινεβή, οι εχθροί τους, οι εχθροί τους. Δεν ήθελε να πάει. Και ο Θεός λέει θα πας. Και όταν φεύγει δια την Θαρσής, την Ισπανία, τον επέρνει από τα αυτοί ο Θεός και τον τρώει το ψάρι, τον καταπίνει και πάει και τον βγάζει στα παράλια της Φινίκης και του λέει αυτό που σου είπα θα κάνει, θα πας στην Νινεβή. Κύριε στην Μετάνοια, στάθηκε δε υποδειγματική η Μετάνοια της Νινεβή, καταπληκτικό φαινόμενο. Από το βασιλιά λέει μέχρι τα ζώα ενίστευσαν τρεις μέρες και βάλαν στάχτη στο κεφάλι τους και σακιά σουβάλια για να δείξουν το πένθος τους. Μετανόησε βεβαίως ο Ιωνάς που πήγε, γιατί λέει κύριε με έβγαλες ψεύτη. Με έβγαλες ψεύτη, γιατί να δεν κατέστρεψες την πόλη. Την ιστορία την παρακάτω την γνωρίζετε. Διαβάστε τον Ιωνά, είναι μικρό βιβλιαράκι. 4-5 κεφάλαια είναι. Διαβάστε τα απόψεις που θα πάτε στο σπίτι σας. Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Δεν σας λέω την ιστορία παρακάτω, θα σας αρέσει πολύ, θα το είδείτε. Απεφεύχθη η καταστροφή της Νινεβή. Ήρθαν οι Νινεβίτε, οι Ασσύριοι, ηχμαλώτευσαν το βόρειο βασίλειο, πέρασαν χρόνια. Ανάμεσα στους εχμαλώτους είναι και ο Τοβίτ με την οικογένειά του. Δηλαδή με το γιο του κυρίως, τη γυναίκα του και το γιο του τον Τοβία. Είχε μια μεγάλη περιπέτεια με τους Ασσυρίους, ο Τοβίτ. Πολύ μεγάλη, διαβάστε τον Τοβίτ, θα είναι μια πολύ ωραία ιστορία και εκεί πέρα. Θα δείτε το εξής, ότι αφού αποκαταστάθηκε βεβαίως και ο Τοβίτ ύστερα από τις ταλαιπωρίες που υπέστη και λοιπά και λοιπά, και μάλιστα έγινε και αρκετά πλούσιος εκεί στην Νινεβή, ετοιμάζεται να πεθάνει ο Τοβίτ και λέει στο γιο του, άκουσε παιδί μου, η ηλικία 58 χρονών, ξέρετε, ετυφλώθηκε, σε 8 χρόνια έγιναν καλά τα μάτια του και πέθανε 158 χρονών. 158 χρονών. Και λοιπόν στο γιο του, είναι το τελευταίο κεφάλαιο του Τοβίτ, αξιομνημόνευτο. Αν το διαβάσει κανείς με προσοχή, παιδί μου κοίταξε, εγώ γνωρίζω ότι ο Ιωνάς είναι αληθινός προφήτης και ότι αυτά που είπε θα γίνουν. Μπορεί η Νινεβή να μην κατεστράφει, διότι μετενόησε, αλλά επανήλθε στην κακία της. Γι' αυτό τούτο σου λέγω, ότι θα πραγματοποιηθεί η καταστροφή της Νινεβή. Έτσι ένας, όπως είναι το Δίτ, με προφητικό τρόπο ερμηνεύει έναν προηγούμενο προφήτη του, τον Ιωνά, και του λέγει όταν θα πεθάνω θα με θάψεις, θα πεθάνει και η μάνα σου και δίπλα μου θα θάψεις και τη μάνα σου, και μόλις θάψεις και τη μάνα σου θα τα πουλήσεις όλα. Σας είπα θα μας χρειαστεί αυτό. Θα τα πουλήσεις όλα και θα φύγεις και θα πας εκεί που είναι ο πεθερός σου, στα εκβάτανα της Μηδίας. Εκεί θα υπάρχει ειρήνη και θα δεις, θα καταστραφεί η Νινεβή. Πέθανε ο Τοβίτ, πέθανε και η γυναίκα του, τους έθαψε ο Τοβίας και ετήρησε την εντολή του πατέρα του. Αυτό θα την πιστεύω στην προφητεία. Τα εμάζεψε όλα, πούλησε ό,τι είχε, ό,τι είχε, τα εμάζεψε όλα και φεύγει και πηγαίνει στα εκβάτανα της Μηδίας. Λίγο πριν πεθάνει ο Τοβίας, η ηλικία είναι 127 ετών, έμαθε λέγει την καταστροφή της Νινεβή, την οποία κατέστρεψε ως γνωστόν ο Ναβουχοδονόσορ. Την κατέστρεψε εις υπερθετικών βαθμών, ώστε δεν ξανασήκωσε πια κεφάλι η Νινεβή και έφυγε από την ιστορία. Είδατε ότι ο Θεός ειδοποίησε. Ειδοποίησε με ποιον τρόπο τώρα? Ότι παιδί μου φύγε, λέει στον Τοβίτ, στον Τοβία. Φύγε, θα καταστραφεί η πόλη. Ύστερα από χρόνια κατεστράφει όμως. Έπρεπε να φύγει. Έφυγε. Άλλος τρόπος αυτός,
αναχωρήσεως από έναν τόπον. Σας είπα, θα μας χρειαστεί αυτός ο τρόπος. Αλλά τι λέω θα μας χρειαστεί? Ο Θεός θα δίδει κάθε φορά το μέτρο της φυγής του λαού του, του πιστού λαού του. Τέλος είδε τα Ιεροσόλυμα, αγαπητοί μου. Ω, αυτά τα Ιεροσόλυμα, αληθινά αυτή η πόλη, η προφητοκτόνος κατά των λόγων του Κυρίου και η Χριστοκτόνος έπρεπε να τιμωρηθεί. Αλλά μες στην πόλη ζούσαν όμως πιστοί, υπήρχαν χριστιανοί. Πώς λοιπόν θα τιμωρηθούν και οι καλοί με τους κακούς, οι πιστοί με τους απίστους? Πώς θα γίνει αυτό? Ακούστε τώρα πώς ειδοποιεί εδώ ο Κύριος. Ακούστε τον τρόπο. Όταν δε είδητε κυκλουμένην υπό στρατοπέδων την Ιερουσαλήμ, τότε γνώτε ότι ίγγικεν η ερήμωσης αυτής. Όταν δείτε να έρχονται στρατόπεδα, δηλαδή στρατεύματα, να έρχονται να κυκλώσουν την πόλη, τότε να το ξέρετε, επλησίασε η καταστροφή της. Τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν. Συγκεκριμένα πράγματα. Η επαρχία της Ιουδαίας, αυτοί που είναι στην Ιουδαία, να φύγουν εις τα όρη. Κοιτάξτε, τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη, να πάνε στα βουνά. Και οι εν μέσω αυτούς εκχωρήτωσαν. Και αυτοί που κατοικούν μέσα στην πόλη, δρόμο να πάρουν και να φύγουν. Πόσο δρόμο να πάρουν και να φύγουν? Ακούσατε το με ποιο τρόπο, πόσο γρήγορα? Και οι εν τες χώρες μη εισερχέστοσαν εις αυτοί. Αυτοί που είναι στα χωράφια τους και δουν, οργώνουν οι άνθρωποι, οργώνουν. Και μια στιγμή έχουν θόρυβο, βλέπουν μακριά στρατό. Να μην μπουνε μέσα στα Ιεροσόλυμα, από το χωράφι τους να φύγουνε. Σε άλλον Ευαγγελιστή, γιατί σας λέω τώρα για τον Λουκά, 21 κεφάλαιο, στίχος 20, άλλος Ευαγγελιστής λέγει, αυτός που είναι στο δώμα επάνω, στην ταράτσα του, και τα σπίτια ήταν μονόροφα, διόροφα, και ανέβαιναν στα λιακωτά, στις ταράτσες απάνω, που είχανε, έβαζαν καρπούς για να ξηραθούν, και κανείς έχει μια δουλειά, είπα, να πλώσει ρούχα, δεν ξέρω τι κάνει μια νοικοκυρά πάνω στο δώμα της, στην ταράτσα της. Αν δει από την ταράτσα να έρχονται στρατεύματα, τότε να μην κατέβει στο σπίτι της να πάρει τα χρειώδη, ούτε ένα ρούχο, να μην πάρει τίποτα. Αλλά από τη σκάλα θα φύγει και κατευθείαν θα κατευθυνθεί στην μύλη της πόλεως. Θα βγει από την πόλη και θα φύγει. Διότι θα κλείσουν οι πύλες, το λέμε τώρα εμείς παρακάτω αυτό, διότι θα κλείσουν οι πύλες όταν θα δουν στρατεύματα, και τότε δεν θα προλάβουν να φύγουν και θα είναι πλέον αργά. Αγαπητοί μου, είπε έναν αξιομνημόνευτο λόγο ο Κύριος, ο οποίος είχε τη θέση του και έχει πάντα τη θέση του ο λόγος αυτός. Όταν είπε τα λόγια αυτά της ειδοποιήσεως, είπε, μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να ενθυμίσετε τη γυναίκα του Λότ. Δηλαδή, τι έπαθε η γυναίκα του Λότ? Γύρισε να πάρει τα πράγματά της. Κοίταξε τα πράγματά της και έγινε στήλια λατιού. Εάν εσείς γυρίσετε να πάρετε τα πράγματά σας, θα κλείσουν οι πύλες και θα χαθείτε. Τότε, αγαπητοί, τότε εκείνοι που πίστεψαν στον Χριστό και που θυμήθηκαν τα λόγια του, όταν είδαν τα στρατεύματα τα ρωμαϊκά, έφυγαν από την πόλη. Αντιθέτως, από τα χωριά της Ιουδαίας που δεν πίστεψαν στον Χριστό και δεν ήξεραν τα λόγια του, μπήκανε στην Ιερουσαλήμ για να ασφαλιστούν, επειδή το οχυρωμένη πόλη. Και εκεί έγινε η φοβερή πολιορκία το 70 μετά Χριστόν και κατεστράφη η πόλη εις βαθμών που έμεινε μνημειώδης και παροιμειώδης η καταστροφή της μέσα στην ιστορία. Οι πιστοί όμως εγλίτωσαν. Τι έπρεπε να θυμηθούν? Τα λόγια του Χριστού. Τι είπε? Μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Αλλά αγαπητοί μου, μένει ακόμα μία έξοδος, η εσχατολογική. Για αυτήν, πρώτα Θεός, θα μιλήσουμε την ερχομένη Κυριακή.